η κυβέρνηση μιλάει για σταθερότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εμείς ερχόμαστε για να ανατρέψουμε, να καταργήσουμε μνημόνια, να δώσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Εσείς είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ρωτώ το εξής: αυτές οι παροχές που εξαγγέλλονται, τι κόστος έχουν, τις έχετε κοστολογήσει στο ΣΥΡΙΖΑ να πείτε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα δώσουμε ρεύμα, θα δώσουμε πετρέλαιο, θα δώσουμε επίδομα σε όλους τους ανέργους. Αυτό κάνει τόσο. Από εκεί. Ελάτε. Επειδή σας διακρίνει μια ευπρέπεια στο λόγο σας. Κοιτάξτε. Καταρχήν δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια παροχολογία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθω όμως, αν έχω χρόνο θα σας πω κάποιες σκέψεις γι' αυτό. Μπορώ όμως να σας πω για το πραγματικό δίλημα που ήδη αναφέρατε. Ποιο είναι? Το δίλημα σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία και τον όποιο σύμμαχο, ναι, της κάτσει μετά τις εκλογές, η αστάθεια. Εδώ είναι σαφές ότι επαναλαμβάνεται, γίνεται μια προσπάθεια επανάληψης της κατάστασης που υπήρχε πριν από τις εκλογές του 2012, ναι, όταν με αυτό τον φόβο, τα σκληρά διλήμματα, ο οποίος υπήρξε, λέτε, το σκληρό δίλημα, με αυτό το φόβο, πέτυχε η Νέα Δημοκρατία αυτή την οριακή νίκη στις εκλογές. Η δική μου η άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει κατανοητό στον ελληνικό λαό ότι είναι μια ριζοσπαστική μεν αποφασιστική ταυτόχρονα, μάλιστα, αλλά και ήρεμη δύναμη. Δεν έχει στόχο καμία αναταραχή. Θέλει να λύσει τα προβλήματα και πιστεύει ότι θα τα λύσει. Το μέσο ψηφοφόρο τον έχετε πείσει. Τον έχετε πείσει το μέσο ψηφοφόρο. Πώς είπατε? Τον έχετε πείσει το μέσο ψηφοφόρο. Προσπαθούμε. Διότι όταν ακούει ο μέσο ψηφοφόρο ότι οι μεν λένε δραχμή, οι άλλοι λένε ευρώ. Σε μένα ο κύριο Τσίπρα τρεις φορές είπε: στην Ευρώπη, στο ευρώ. Ακούμε τον καλό φίλο, τον κύριο Λαφαζάνη, να λέει δραχμή. Δεν είναι φετίχ το ευρώ. Εκεί ο κόσμος λέει, πού πάω τώρα, τι πάω να κάνω, μήπως πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε κι εσείς οι ίδιοι? Νομίζω ότι εμείς τα έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί ξέρετε, σε έναν πολιτικό οργανισμό, ναι, 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 αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι επικρατεί η άποψη της πλειοψηφίας, η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν αυτού του οργανισμού. Λέει την άποψη την οποία εκφράζει και ο Πρόεδρος. Άρα λέτε και εσείς δεν ευρώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευρώ και εντός Ευρώπης, λέτε, έτσι. Ευρώ και εντός Ευρώπης. Μάλιστα, είστε σαφείς. Αυτό λέμε. Είστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Σκαδαλάκη. Άλλωστε.